Κάτοικοι στη Λάρισα καταγγέλουν περιστατικά επιδρομών από ρωμά στις γειτονιέ τους, τη στιγμή που η κακοκαιρία Ντάνιελ έχει αφήσει πίσω της τον τραγικό απολογισμό των 15 νεκρών και πολλούς συμπολίτες μας χωρίς σπίτι αφού οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι τεράστιες. Το πόνο των ανθρώπων αυτών φαίνεται πω προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποιοι επιτίδη κάνοντα πλιάτσικο στι πληγήσει περιοχέ. Παράλληλα, γνωστά είναι επίση τι τελευταίε ημέρε και τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που έχουν καταγραφεί στι εν λόγω περιοχέ με εμπόρου να πολλούν στου ταλαιπωρημένου ανθρώπου εμφιαλωμένα νερά ακόμη και στη διπλάσια τιμή. Κάτοικος στη Τσιλάρησα κατήγγειλε στο Όπεν και την εκπομπή Ωραία Ελλάδο σε επιδρομέ από Ρωμά και πλάτσικο στα σπίτια των πλημμυροπαθών, ενώ τόνισε πω οι κάτοικοι αναγκάζονται να κάνουν περιπολίε στι γειτονιέ του για να προστατεύσουν τι περιουσίε των ίδιων και των γειτόνων του. Όπω δήλωσε χαρακτηριστικά ο κάτοικο, ήρθαν πολλοί τσιγκάνοι και διάφοροι για να κλέψουν, πήγαν να μπουν στα σπίτια για πλάτσικο, κάνουμε περιπολίε στα σπίτια μα να προστατεύσουμε τι περιουσίε μα. Είτε πολλοί μαζί είτε κάποιοι μεμονωμένα. Πρέπει κάποιο να προστατεύσει τα σπίτια που εγκατέλειψαν οι κάτοικοι. Στη συνέχεια, αναφερόμενο στα φαινόμενα εσχροκέρδεια από εταιρείε που δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο των πλημμυροπαθών προ ιδίω όφελο, δήλωσε Πληρώναμε 60 ευρώ για να καθαρίσουμε το βόθρο και τώρα μα ζητάνε 120 ευρώ. Τι φοβάστε, Τι φοβόμαστε, Ναι ήρθαν πολλοί τσιγκάνοι, ήρθαν και διάφοροι ξένοι. Ναι. Ήρθαν για να κλέψουν, γιατί πολλοί κόσμος έφυγε. Πήγαν να μπουν στα σπίτια του, είδατε. Ναι, πήγαν να μπουν στα σπίτια, ναι. Να κάνουν πλιάτσικο στα. Για πλιάτσικο μιλάμε. Και, έχετε... για... και, στη δίκα τώρα και κάνετε περιπολίε στα σπίτια σα. Ναι, τι θα κάνουμε. Θα προστατεύσουμε τις τι περιουσίε Όχι, φυσικά.